Πάμε αμέσως να κάνουμε την εισαγωγή στο θέμα της, που προέκυψε με τη Βόρεια Μακεδονία, προέκυψε στο Euro, θα προκύψει ενδεχομένως στο Τόκιο. Είναι μπροστά μας καθώς πλήθος αθλητικών ομοσπονδιών έχουν της Βόρειας Μακεδονίας έχουν το τίτλο Μακεδονία, σκέτο, ναι, το σκέτο Μακεδονία. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για να το συζητήσουμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας δεν λαμβάνει χρήματα από το κράτος και άρα δεν εμπίπτει σε όσα περιλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών, απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών Μπουγιάρος Μάνης στις διαμαρτυρίες της Ελλάδας για το γεγονός ότι στην εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γειτόνων που αγωνίζεται στο Euro, δίπλα από τα αρχικά της Ομοσπονδίας, δεν υπάρχει το Βόρεια αλλά μόνο το Μακεδονία. Φουτμπολσκατα Φεδράτσια να Μακεδονία ε независна и непрофитна организация, която во централниот регистар е регистрирана како сдружение, кое што не прима државни пари. Согласно преспанскиот договор, прашањето на името е за институции, организации и сдруженија кои што примаат државни пари. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον ομολογό του, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται δεκτή από την Ελλάδα η μεθόδευση επαναφοράς του ονόματος Μακεδονία με αφαίρεση του προσδιορισμού Βόρεια, όπως συμφωνήθηκε στις πρέσπες. Στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και της προσπάθειας διατήρησης μιας θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να χρησιμοποιεί σαν ακρονίμιο γράμματα που να ανταποκρίνονται στο όνομά της, όπως NM, North Macedonia, ή εναλλακτικά RNM, Republic of North Macedonia. Μαζί με τα χαμόγελα στις κερκίδες που δεν έφεραν την νίκη, ο Ζόραν Ζάεφ προχώρησε σε διπλωματικό φάουλ που φέρνει κίτρινη κάρτα από την Αθήνα. Στην ανάρτησή του για την εθνική του ομάδα, ο κύριος Ζάεφ ξέχασε τον όρο Βόρεια πριν από το Μακεδονία, έτσι όπως είχε συμφωνήσει στις πρέσπες ότι θα ονομάζεται η χώρα του. Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας. Αυτή η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ελλάδας που θυμίζει ότι ο δρόμος των γειτόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από την Αθήνα. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και του πνεύματος αυτής. Όλα αξιολογούνται και θυμίζω ότι πλήρης και καλή τυπίστη εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και ένα κριτήριο για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να μην καθυστερεί την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και να φέρει προς κύρωση τα σχετικά μνημόνια, ενώ ζητά από τον Ζάεφ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Ο κύριος Ζάεφ οφείλει, όπως δεσμεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, να τηρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και ό,τι αυτή προβλέπει για την ποδοσφαιρική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, όπως άλλωστε και για όλες τις δημόσιες οντότητες της γείτονος. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να έρθουν στην Ελληνική Βουλή για κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη γεύση, την οποία παρακολουθήσατε ενδεχομένως και από τα δελτία ειδήσεων του Open, για το θέμα που ανέκυψε με τη Βόρεια Μακεδονία. Ένα θέμα που το έθεσε στη βάση του ο κ. Νίκος Λαγαρίας με μια επιστολή του στον ιστότοπο της δίκης, τουλάχιστον στην ποδοσφαιρική του βάση, κ. Λαγαρία. Και νομίζω ότι έτσι όπως τέθηκε, έτσι διατυπώθηκε αργότερα και από την ελληνική πλευρά. Βεβαίως, ο κ. Βουράρης είναι ο άνθρωπος που έκανε την επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την αναφορά της Le Monde. Αλλά ξέρετε, κύριε καθηγητά, η Le Monde δεν έκανε τίποτα άλλο από το να πάρει αυτό που η διοργανώτρια αρχή υποδείκνυε. Ένα σήμα που έλεγε σκέτο Μακεδονία. Ακριβώς. Και το έκανα μάλιστα 2-3 μέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Όταν εγώ το είδα δημοσιευμένο στην Le Monde, υπήρχε μόνο το όνομα Μακεδονία για τα προγράμματα των αγώνων της ομάδας αυτής και ενώ παραδείγματος δίπλα υπήρχε η δυνατότητα, έλεγε για την Τσεχία, ναι. Έλεγε Δημοκρατία της Τσεχίας. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα να εκφράσει βάσει της συνθήκης το πλήρες όνομα των συνθήκων. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν προβλέψαμε να τροποποιηθούν όλα τα ονόματα και των δημοσίων οντοτήτων της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί γελάτε. Και κάποιον, διότι μέχρι και ο Ζάεφ είπε ότι είναι δημόσια οντότητα η εθνική μας ομάδα. Ακούγεται βέβαια. Ως αντιπρόεδρος της Βουλής, πριν από 2 χρόνια ακριβώς, έκανα μια επιστημονική ανασκευή όλης αυτής της συζητήσεως, την εμμήρασα στους 300 βουλευτές, ως αντιπρόεδρος τότε της Βουλής, για ποιον λόγο δεν είναι απλούστατα απαράδεκτο να υπάρχει το όνομα Μακεδονία και τα συναφή
τα παρατήματα κτλ. Όπως άλλωστε είχε αποφασίσει και πριν από 22 χρόνια η απόφαση των αρχηγών τότε υπό τον Γέρο Καραμαλή όλων των κομμάτων να μην υπάρχει όνομα και να παράγωγα. Το τι μεσολάβησε το ξέρουμε όλοι, δεν ξέρουμε ότι η κατολίσθηση μεσολάβησε και επομένως είναι γνωστό ότι ενός δυσονίμου δοθέντος μοίρια δυσόνυμα έπονται. Τι θες να σου πω δηλαδή. Ναι, αλλά από τη στιγμή που συμμετείχατε κι εσείς αυτό κύριε καθηγητά, δεν ψηφίσατε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά στηρίξατε την κυβέρνηση Τσίπρα ώστε να πάει να ψηφίσει τη συμφωνία. Πώς. Η πρόταση δυσπιστίας της αντιπολιτεύσεως τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν πρόταση δυσπιστίας για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής της τετραετίας. Εγώ υπήρξα και νομοθέτης, υπήρξα και ως υφυπουργός και κυβερνητική ευθύνη. Δηλαδή, εάν εψήφιζα υπέρ της προτάσεως δυσπιστίας, σήμαινε ότι απέρριπτα αυτά τα οποία διέπραξα επί 5 χρόνια, τα οποία τα θεωρώ απολύτως σωστά. Δεν εψήφισα απλούστατα τη συνθήκη των ψευρών, την οποία τη θεωρώ ότι είναι, τα έχω γράψει άλλωστε, ότι επί τη βάση του προηγουμένου καθεστώτος του ΦΥΡΟΜ και τα λοιπά, είναι μια καλύτερη συνθήκη γιατί μπαλώνει τα αμπάλωτα, αλλά ως καλύτερη συνθήκη είναι απλούστατα απαράδεκτη. Ναι, κυρία Μπενά. Κύριε Ζουράρη, καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε τη στάση της κυβέρνησης τώρα με το θέμα που ανέκυψε σωστή, επαρκή και κάτι ακόμα? Στην Ιαπωνία η Μακεδονία αποκαλείται ΦΥΡΟΜ. Τι πρέπει να γίνει για να προλάβουμε και εκεί καλά, τα χειρότερα? Θα εμφανιστεί ως Ολυμπιακή Επιτροπή στη Μακεδονία στο τέλος. Να το ξέρετε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Να το δούμε. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Ναι. Είπαμε, ενός δυσονίμου δοθέντος, μοίρια δυσόνυμα έπονται. Από τη στιγμή που η αρχική συμφωνία οδήγησε σε αυτή την αποδοχή, γιατί είμαστε και εμείς κλεπταποδόχοι της κλοπής μαζί με τους κλέπτες Σκοπιανούς, διότι αποδεχθήκαμε την κλοπή του ονόματος. Λοιπόν, τα έχω αναπτύξει για ποιον λόγο το όνομα είναι τμήμα της ακεραίας ταυτότητας, δεν θα τα μακρηγορήσουμε τώρα. Και επομένως η κυβέρνηση αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι επί τη βάση πιέσεως αυστηρής να επιβάλλει στην κυβέρνηση των Σκοπιανών την εφαρμογή της συνθήκης τότε, και ένα από τα στοιχεία είναι να πει ότι δεν θα επικυρωθεί ποτέ η ένταξή τους και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε μια συνέντευξη αποκλειστική που έδωσε ο Ζόραν Ζάεφ στο Open και στην Αλεξία Δασούλη για το ζήτημα που προέκυψε και θα δούμε και την απάντηση κιόλας. Και βεβαίως θα ανοίξουμε και τη συζήτηση, καθώς η ΕΠΟ έχει στείλει σχετική επιστολή στην ΟΕΦΑ. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Δημητρίου. Θα μας τα πει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στη δίκη. Επιστρέψαμε στην τηλεοπτική δίκη, η οποία θα ομολογήσει την ιδιοτέλειά της, ότι καθώς είχε παράταση το Γαλλία Ελβετία 3-3, πήγε στους εμβολιασμούς, πάει τώρα στη Βόρεια Μακεδονία, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι το κοινό που μας παρακολουθεί συνήθως είναι ένα κοινό που θέλει να βλέπει live ποδόσφαιρο. Και δεν το κρύβουμε καθόλου ότι και εμείς θα θέλαμε να το βλέπουμε αυτό το μάτς. Αλλά επειδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας και σε λίγο θα δούμε και τι δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ στην Αλεξία Δασούλη εδώ στο Open, η κυρία Μέρι Μπενέα είχε κάνει ένα ρεπορτάζ πριν από καιρό και θυμάμαι ότι τότε ο αθλητικός δικαστής επικαλέστηκε και έβγαλε και απόφαση. Την οδηγία της UEFA. Ναι, αυτό λέει. Το καταστατικό της UEFA. Που λέει ότι απαγορεύονται τα μηνύματα, τα πολιτικά μηνύματα. Απαγορεύεται στις φανέλες η αναγραφή μηνυμάτων πολιτικών ή τέλος πάντων εθνικών. Θυμάμαι μάλιστα ότι τιμωρήθηκε. Αυτό είναι εξόχως πολιτικό μήνυμα από τη στιγμή που η χώρα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και επιλέγει εθνικό να γράφει και αντεθνικό προς την Ελλάδα.
κύριε Θωμαίδη, τιμωρήθηκε τότε μία μικρή ομάδα, εξοντώθηκε, δεν τιμωρήθηκε, εξοντώθηκε η ομάδα. Διαγράφει από την ΕΠΟ. Εξοντώθηκε. Γι' αυτό σας λέω. Γιατί δεν διαγράφει απλώς. Έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν σαν κάποιο που πνίγεται και προσπαθεί να βγάλει τη μύτη του έξω να αναπνεύσει. Και τελικά η δικαιοσύνη, η αθλητική δικαιοσύνη, τους πάτησε κάτω. Τελείωσε η ομάδα αυτή. Τι έγραφε η φανέλα της ομάδας. Δεν ξεχνώ. Έγραφε, είναι πόντι. Δεν ξεχνώ. Η ΑΕΠ ποντίον Θράκης. Ναι, ναι, δεν ξεχνώ. Και θεωρήθηκε αυτό. Δεν ξεχνώ. Θεωρήθηκε ότι είναι πολιτικό σύνθημα. Εδώ τι πρέπει να γίνει. Κύριε Ζουράρη, τι πρέπει να γίνει. Από το να η UEFA τι πρέπει να κάνει. Η UEFA. Ναι. Η UEFA δεν θα κάνει τίποτα, διότι ξέρεις τώρα, αυτοί οι οργανισμοί είναι διεφθαρμένοι μέχρι μυελού ως θέων. Λοιπόν, θα βρει μία δικαιολογία για να τιμωρήσει με μερικές εργάσιμες ή μη εργάσιμες, ξέρω και εγώ, τις φανέλες και θα λύξει το θέμα. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να σου στηρίξει το διάολο. Πάντως η ΕΠΟ έκανε. Ο κ. Δημητρίου το γνωρίζει. Είναι χλιαρά, είναι ξενέρωτα. Η επιστολή. Τι μπορούσε να κάνει. Επιστολή. Έκανε επιστολή, έπως στην UEFA. Να την γράψει αγριευτικά, υβριστικά. Έχει μεγάλη σημασία η κλιμάκωση στην ορολογία. Όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα ορόπαλο. Κύριε Ζουράρη, να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε, ο κύριος Δημητρίου είναι εδώ, η ΕΠΟ, να ξεσηκώσει και τον κόσμο. Τι πάει να πει επιστολή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, είναι εθνικό θέμα. Τι είναι η Ελλάδα. Στην τσέπη τους την έχουνε. Δεν κατάλαβα. Και η ΕΠΟ, μάλιστα, η ΕΠΟ. Δεν έχει ρόλο η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ συγκινεί το ποδόσφαιρο, συγκινεί τον κόσμο όσο τίποτα άλλο. Έχει λοιπόν τεράστια δύναμη. Και θα έπρεπε και η ΕΠΟ και ο κύριος Ζαγοράκης, ο νέος πρόεδρος. Τι κάνει. Δεν θα μπορούσε να ξεσηκώσει τον κόσμο. Όχι παρενέβη, κυρία Μπενέα, παρενέβη ομοσπονδία. Και ο κύριος Ζαγοράκης παρενέβη, ναι. Εστάλλει επιστολή, ζητάει την αποβολή της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της εθνικής ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνει κύριε κάτι Δημητρίου, άλλο. Να δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να σα ρωτήσω κάτι. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Μίλησε και τηλεφωνικά ο κύριος Ζαγοράκης με τους ηθήνοντες της UEFA. Αυτές οι αρμοδιότητες έχει η Ελληνική Ομοσπονδία, αυτό έκανε. Να ρωτήσω κάτι. Αν ερχόταν κάποιος στο σπίτι σας, ξύλωνε το κουδούνι και έβαζε το δικό του όνομα. Και πήγαινε και στον μπαλκόν σας και έβαζε τα πράγματά του. Τι θα κάνατε. Θα του στέλνετε μία επιστολή. Με συγχωρείτε. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της, το έκανε. Κύριε Λαγαρία. Έχουμε να πούμε αρκετά. Και ξέρετε και το λόγο, θα τον πούμε κιόλας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι σε σχέση με το ρεπορτάζ ότι ελέγχθη αρχικά μάλλον όχι από το ρεπορτάζ αλλά από τον Υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Αυτό ξέρετε το διέψευσε ο κύριος Ζάεφ. Βεβαίως. Επομένως, παρότι δεν πρέπει να μιλήσουμε αθλητικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα σας πω ότι εφόσον έχει πάρει επιδότηση από το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, υπάγεται ξεκάθαρα. Στη συμφωνία. Όχι, θα σας πω συγκεκριμένα για να ακούσει ο κόσμος και να σας το διαβάσω κιόλας. Είναι στο άρθρο 1, παράγραφος 3, ζήτα. Ο επιθετικός προσδιορισμός για το κράτος, τα επίσημα όργανα του και τις άλλες δημόσιες οντότητες, θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα του δεύτερου μέρους, Βόρεια Μακεδονία. Είναι ξεκάθαρο, πολιτικά μιλώντας, αλλά δεν είναι θέμα πολιτικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ καθαρά με ένα θέμα αθλητικής διπλωματίας. Και δυστυχώς πρέπει να επισημάνω ότι ο όρος στην Ελλάδα δυστυχώς είναι άγνωστος. Τι σημαίνει αθλητική διπλωματία. Όπως θα ξέρετε και θα έχετε διαπιστώσει και θα σας πω παραδείγματα αρκετά, πολλές χώρες που δεν έχουν καθολική διεθνή αναγνώριση επιλέγουν αυτή τη διπλωματία, τη μη κυβερνητική, για να κερδίσουν πάρα πολλά ωφέλη. Η Βόρεια Μακεδονία είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε αυτό το τομέα. Η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Θα σας πω περιπτώσεις αθλητικής διπλωματίας. Νησιά Φερόες. Γιβραλτάρ κατάφερε να αναγνωρίσει την ποδοσφαιρική του ομοσπονδία με βέτο της Ισπανίας, παρακαλώ. Και να δούμε τι σημαίνει η Ισπανία για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Να δούμε το Κόσοβο. Τα ίδια λοιπόν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και με τη Βόρεια Μακεδονία. Η ΕΠΟ, δεν θα σχολιάσω αν έγινε με καθυστέρηση ή τι έγινε ή τι δεν με καθυστέρησε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή τυχαίνει λοιπόν να είμαι ο συντάκτης της επιστολής. Αυτό δεν θα το έλεγα αν δεν είχε διαρρεύσει από αλλού. Όχι ναι, της πρώτης. Με τη νομική σας ιδιότητα. Βεβαίως, γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Ζαγοράκης. Και θέλω να τον συγχαρώ και να πω και κάτι που μου είπε. Δεν είναι ότι παραβιάζω τώρα κάποια ιδιωτική συνομιλία. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε είναι ότι είμαι Καβαλιώτης, είμαι Μακεδόνας και αυτό δεν θα μείνει έτσι. Και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά και τιμή αμέσως. Και με τον κύριο Φιλιππούση βεβαίως μίλησα. Και θέλω να τους συγχαρώ και τους δύο που υπέγραψαν αυτή την επιστολή. Διότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Ζουράρης. Ο κύριος Ζουράρης ή δεν θα τη διάβασε, ή αν τη διάβασε, μάλλον δεν κατάλαβε τι σημαίνει από απόψεως αθλητικής διπλωματίας. Διότι είναι μία επιστολή η οποία δεν όταν αναφέρει... Διαβάζω κάτι, ναι. Όταν διαβάζω κάτι, παρακαλώ, συνηθίζω να το καταλαβαίνω. Να σας πω, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, ναι. Αλλά είναι άρα ειδικό. Δεν τη διάβασα. Δεν τη διάβασα. Αν δεν τη διαβάσατε, τότε... Κάνατε ένα σχόλιο χωρίς να ξέρετε την επιστολή. Όχι, διότι είπε ότι είναι χλιαρή ούτως ή άλλως. Δεν έχετε καθόλου δίκιο, αλλά θα το ακούσετε πρώτα και μετά να μου πείτε αν είναι χλιαρή. Την ήθελε πιο αγριευτική. Να το πείτε. Αγριευτική. Την ΕΠΟ. Πρώτα στην ΕΠΟ αξίζουν συγχαρητήρια να πω κάτι που δεν συνηθίζουμε στην Ελλάδα. Άργησε όμως, κύριε Λαγκαρία. Τώρα άργησε πάρα πολύ. Συντάξει τη επιστολή. Αλλά άργησε η ΕΠΟ. Έχω προσωπική εμπειρία. Είναι η πρώτη ελληνική αθλητική ομοσπονδία που κάνει αυτή την κίνηση. Έχω προσωπική εμπειρία και επικαλούμε τη μαρτυρία του κυρίου Μπούζου. Διότι εκείνη την ώρα ήμασταν στο Μετρόπολης, Γιώργο μου, και επικοινώνησα με τον κύριο Ζαγοράκη. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Κοιτάξτε λοιπόν. Κοιτάξτε, δεν είχαν πάρει. Ένα λεπτό, κάτι να διευκρινίσουμε όμως για να το καταλάβει ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Μου δώσετε λίγο το λόγο, Κυριάκο, μετά για να υπάρξει και αντίλογος. Βεβαίως. Σε μένα, κύριε Μπούζο, σε μένα λέτε. Όχι, στον Κυριάκο. Α, στον Κυριάκο. Τι σημαίνει αθλητική διπλωματία. Η ΕΠΟ εδώ δεν αναφέρεται καθόλου στη συνθήκη των Πρεσπών. Δεν έπρεπε να αναφερθεί. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι οι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί δεν αναγνωρίζουν κράτη. Αναγνωρίζουν αθλητικές ομοσπονδίες. Και πρέπει να ξέρετε ότι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή μέχρι όλες τις παγκόσμιες ομοσπονδίες, τις ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες κλπ. Αναγνωρίζουν εθνικές ομοσπονδίες που εξαρτώνται, που έχουν σημείο αναφοράς κράτη, που είναι αναγνωρισμένα όχι από τον ΟΗΕ, από την πλειοψηφία των χωρών. Κατανοητό. Του ΟΗΕ. Εγώ περιμένω, κύριε Λαγκαρία, ξέρετε τι περιμένω. Προσέξτε τι περιμένω έχει. Θα σας κάνω μία αποκάλυψη καταρχάς. Του φίλου μου, του Σπύρου του Καπράλου. Πριν, ο οποίος βλέπω ότι δεν λέει κουβέντα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Λοιπόν, έρχεστε να μπούμε στο θέμα. Δείτε τι να θα γίνει στο Τόκιο. Θα εμφανιστούν λοιπόν, ως έχει... Ολυμπιακή κοιτάξτε, Επιτροπή της Μακεδονίας. Κοιτάξτε τι έχει κάνει και η Βόρεια Μακεδονία. Πάλι. Ακούστε. Τι έχει κάνει η Βόρεια Μακεδονία σε επίπεδο αθλητικής διπλωματίας. Δυστυχώς με τη σύμπραξη των διεθνών αθλητικών οργανισμών. Θα σας δείξω τώρα, και αν θέλετε ελάτε πιο κοντά, αυτό είναι το καταστατικό, αυτό είναι το καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής της Βόρειας Μακεδονίας. Ελάτε πιο κοντά να το δείτε καθαρά. Εντάξει, αυτό δεν θα το καταφέρω εγώ. Εδώ λοιπόν θα δείτε το ισχύον καταστατικό από την ιστοσελίδα τους. Τι λέει ακριβώς. Τι λέει ακριβώς. Διαβάστε το καλύτερα. Κρατήστε το. Μοιάζουν και τα γράμματά μας, γι' αυτό θα το πω. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το καταστατικό. Αυτή σήμερα που μιλάμε. Έτσι πάνε στο Τόκιο. Ακούστε. Ακούστε με. Είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή της Βόρειας Μακεδονίας, λέει η ΔΟΕ. Το καταστατικό της όμως, λέει η Ολυμπιακή Επιτροπή της Μακεδονίας. Προσέξτε κάτι. Εμείς για να πάρουμε ένα όνομα μας βαφτίζουν. Ένα σωματείο όπως είναι αυτό, η Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το όνομά του ξέρετε από πού το παίρνει. Από εδώ. Από το καταστατικό. Ο κύριος Δημητρίου ήταν τραπεζικός, κάναμε μια κουβέντα πριν. Και ξέρει τι θα πει νομιμοποίηση σωματείων εταιριών. Έρχεται ένα σωματείο και λέει να νομιμοποιηθώ για να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Μάλιστα, πώς λέγεσαι?
Βόρεια Μακεδονία. Και έρχεται το καταστατικό του και λέει Μακεδονία. Και λέει τι γίνεται εδώ. Προσέξτε. Γιώργο, εδώ ο κ. Λαγαρίας λέει το εξής. Θα φτάσουμε σε μία έκπληξη εδώ το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Κάντε κοντά να δείτε εδώ. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας που λέει η UEFA. Αυτήν λέει έχω μέλος εγώ. Από πού την έχεις μέλος εσύ αυτή. Αφού γράφει εσύ Μακεδονία. Έχεις μέλος για να κάνεις admission, για να τους μιλήσω στη γλώσσα τους. Γιατί αυτά λένε τα καταστατικά τους. Για να κάνεις admission, να δεχθείς ένα μέλος, λέει το καταστατικό της FIFA και της UEFA, το πρώτο πράγμα που ζητάς είναι το καταστατικό. Άρα και το αυτό γράφει της Μακεδονίας. UEFA, λοιπόν, να και δείτε αυτό. Κύριε Ζουράρη, πόσο αθώα είναι η επιστολή που έστειλε η ΕΠΟ. Εντάξει. Θα σας πω την πρώτη φορά ότι η UEFA απάντησε σε μία μέρα μέσα. Καλά. Περιμένετε να δείτε πότε θα απαντήσει. Όχι όλα μαζί. Ένα λεπτό. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο Μπούζο, γιατί έχει έναν αντίλογο ο οποίος πρέπει να εκφραστεί. Φαντάζομαι όχι για αυτά πάντα. Ναι, Γιώργο. Προσέξτε κάτι. Εγώ με τον κύριο Λαγκαρία δεν έχω τίποτα, τον σέβομαι και είναι καθόλου ικανός. Είμαστε σήμερα και κουβεντιάζουμε σε ένα ατελείωτο μπλα που αποτελεί ίδιο τις αδυναμίες που έχουμε. Το Euro έχει τελειώσει. Οι Σκοπιανοί παρήλασαν ποδοσφαιρικά έχοντας τις φανέλες στη Μακεδονία. Εκμεταλλεύτηκαν το πλέον προβεβλημένο αθλητικό γεγονός αυτή την περίοδο στον πλανήτη. Πέτυχαν τους σκοπούς τους και εμείς ερχόμαστε κατόπιν εορτής να κουβεντιάσουμε αν η επιστολή του κυρίου Λαγκαρία ήταν η προσήκουσα, ήταν λίγο πιο αυστηρή ή να είχαμε να λέγαμε. Άρα έχει ήδη γίνει το κακό και εμείς κουβεντιάζουμε. Και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο καθενείο. Κακό στο Τόκιο. Για το δεύτερο κακό. Το σε παρακαλώ πολύ, Κυριάκο, σε παρακαλώ πολύ. Το δεύτερο. Έχουμε συλληφθεί βαθιά κοιμόμενοι. Μας έπιασαν στον ύπνο. Εγώ ρωτάω. Τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Εθνική Ομάδα των Σκοπίων είχε το όνομα Μακεδονία ή έγραφε Βόρεια Μακεδονία επάνω. Η απάντηση είναι προφανής. Το δεύτερο. Ήμασταν μαζί στο Μετρόπολης. Όταν, Κυριάκο, είπαμε να καλέσουμε τον Θόδωρο τον Ζαγοράκη, γιατί οι Σκοπιανοί έχουν το όνομα Μακεδονία στις φανέλες τους. Ο άνθρωπος το έμαθε από σένα και εγώ ρωτάω. Στην ΕΠΟ λειτουργούν, βλέπουν ακριβώς εκεί τι γίνεται. 2,5 χρόνια προφανώς, δεν το μάθανε. 2,5 χρόνια ναι, γίνεται δεν αυτό. Δεν το μάθανε. Έτσι. Τίποτα. Και είναι και Μακεδόνας ο κύριος Ζαγοράκης. Καλά, είναι και Μακεδόνας. Αφήστε τον κυρία Μπενέα, κοιμούνται ύπνο, ειλικρινά σου το λέω. Εγώ είπα την άποψή μου πριν, Γιώργο, είπα την άποψή μου. Επειδή μιλάμε τόση ώρα ακριβώς και άλλα μιλάμε. Ένα λεπτό. Έχουμε τον αναπληρωτή πρόεδρο τη ΕΠΟ. Θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό το κομμάτι που λέτε. Γιατί αυτά έπρεπε όταν έγινε η συμφωνία να έχουν προκαθοριστεί. Όταν έγινε η συμφωνία τότε των Πρεσπών, έπρεπε όλα αυτά να έχουν μπει στο τραπέζι. Να έχει τροποποιηθεί το όνομα. Κύριε Δημητρίου, ο κύριος Ζουάρης το είπε πριν από λίγο. Εμείς τι κάνουμε. Αφήστε τι κάνουν οι Σκοπιανοί. Ακούσατε ο Ζάεφ λέει ότι πρέπει να παίζουμε και αυτό Βόρεια Μακεδονία. Και ο ίδιος γράφει Μακεδονία έχει στο Twitter. Η κυβέρνηση τότε που έχει κάνει τη συμφωνία να το είχε συζητήσει και αυτό το κομμάτι. Λέει ότι είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, πώς κοιμάται η ΕΠΟ όταν το πληροφορήθηκε, έκανε τις ενέργειες που έπρεπε. Να. Το πληροφορηθήκατε 2,5 χρόνια αργότερα. 2,5 χρόνια αργότερα. Ναι, αλλά κύριε Θωμαίδη, ξέρετε κάτι. Να. Είναι 35 αθλητικές ομοσπονδίες. Είπα κάτι. Όλες. Μακεδονία. Είναι αθλητική διπλωματία συντονισμένη από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Εντάξει. Το είπατε. Εδώ λέμε το εξής. Δεν θα έπρεπε η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση να έχει καταλάβει από τότε που ετέθη σε ισχύ αυτή η συμφωνία των Πρεσπών ότι υπάρχει μία αθλητική διπλωματία από την άλλη πλευρά και να λάβει τα μέτρα. Ξέρετε την απάντηση του κυρίου Ζαεφ. Είναι περίπου η απάντηση που θα του δώσω και εγώ σε λίγο. Η απάντηση του κυρίου Ζαεφ αποτυπώθηκε στη συνέντευξη στην Αλεξία Τασούλη στο Open και θα σας εκπλήξει. Να τη δούμε. Mr. Prime Minister, thank you for this interview in Open TV. You made a tweet statement regarding the football team. You called Macedonian football team. This caused a reaction from the Greek government. All of us need to train off all these big changes. Mm-hmm. And really, we change our name, Republic of Macedonia to Republic of North Macedonia. It's not easier. All institutions in the country and all the responsible ones, how we use everything by the Prespa agreement. We are a good example, really, but sometimes happen something what is not in the line of the Prespa agreement, but that doesn't mean that we break it, Prespa agreement. But this memorandum hasn't been ratified by the Greek parliament yet. That's why I'm saying that the Greek government is frustrated
by your Twitter statement saying Macedonia football team? If you in 100,000 times mention the right nominations and awards, sometimes can be something wrong connecting with that, but there don't need to be negative implications in Greece. I expect really as soon as possible a ratification of these agreements. Do you comment that the Greek government is going to postpone the ratification comment. Of the Memorandum of Agreement? I will comment. I don't expect completely negative reactions from Greece because we are really good friends, and the ratifications of these agreements and memorandum are good for North Macedonia, are good for Greece. And I hope that they will be on time, because for me, they laid it 2 years until now. So it's not a problem if they laid it 3 months, 4 months. So you think the Macedonian football team is in the spirit of the CRESPA agreement? Your tweet statement? No. I really mentioned it, that for us, that is a team of Republic of North Macedonia. And sometimes happen if you use it 46 years, I'm old 46 years, I use it 45 years, Macedonian football team, and of course by the CRESPA agreement, now we must call it a football team from Republic of North Macedonia. That is clear. So we need always to be really flexible with that, because we are only humans. And we use it completely, everything by the CRESPA agreement. Also Greek side doing that, but sometimes are happen mistakes. Αποκαλυπτική συνέντευξη, κύριε καθηγητά. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Ζάεφ. Μου ξεφεύγει καμιά φορά, λέει, το συνήθισα 45 χρόνια το λέω. Και εγώ το συνήθισα να λέω Σκοπιανός. Να συνεχίσω να το λέω ή να λέω Βόρειο Μακεδόνες. Τι να κάνω. Εδώ μιλάμε για τον Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Τι να κάνει. Έχει δίκιο από την πλευρά του. Έτσι είναι. Όταν για 46 χρόνια θα σου ξεφύγει. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην είχε κακή πρόθεση. Το κακό βρίσκεται στη δομική συγκρότηση της λέξης. Δηλαδή, άρα στην δική μας ήττα. Γι' αυτό δεν με απασχολεί καθόλου τι θα πει ο Ζάεφη, ο οποίος είναι και ειλικρινής και το είπε όντως. Και εγώ κάνω αντίστοιχα λάθη. Δηλαδή. Η αλήθεια δεν έχω πει τους τελευταίους 5 αιώνες. Έχει πει ποτέ, έχει πει κανένας πρωθυπουργός, κανένας αρχηγός κράτος, κανένας υπουργός Έλληνας ή Ελληνίδα, έχει πει ποτέ την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ ή τη Σμύρνη, την έχει πει ποτέ Ισμύρ. Mm. Άρα, το θέμα τι θα κάνουμε εμείς μέσα στην, είπαμε, στο δυσόνυμο το οποίο παράγει δυσόνυμα αποτελέσματα. Ότι πρέπει η παρούση. Το ζήτημα είναι, κύριε καθηγητά, τι κάνουμε εμείς. Δεν έχετε άδικο. Από την άλλη πλευρά. Δεν με απασχολεί καθόλου τι κάνει ο Ζάεφ. Εδώ αναπτύσσεται μια διπλωματία από τους γείτονες, η οποία αν φύγει τα δικά μας, οφείλουμε να αντιδράσουμε με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τον τρόπο. Τον τρόπο δεν τον ξέρω. Όπως το είπε και ο ειδικός στην διπλωματία την αθλητική, τα μεν της αθλητικής διπλωματίας να τα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση με υπερένταση, τα υπόλοιπα όμως τα οποία είναι αμιγώς πολιτικά και τα οποία προϋπάρχουν της διπλωματίας, της αθλητικής διπλωματίας, διότι η μία είναι παράγωγο της πολιτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή της πολιτικής μας ήττας, της πολιτικής μας ήττας, επί τη βάση της ήττας να έχουμε μία αντεπίθεση η οποία θα προσπαθήσει να περιορίσει τη ζημιά. Παραδείγματος, άκουσα ότι ο αρχηγός, το είπε νομίζω ο κ. Λαγαριάς, ότι ο αρχηγός είπε ότι θα ζητούσαμε την αποπομπή της Ομοσπονδίας από την αποβολή. Από τις διεθνείς, την αποβολή. Τη ζήτησε ήδη. Συγχαρητήρια στον αρχηγό. Ναι. Συγχαρητήρια. Ο αρχηγός αυτό το πράγμα πρέπει να το αναλάβει και επισήμως. Τον αρχηγό με τον 7 λέτε. Με τον 7. Ναι, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Εντάξει. Γιατί προσέξτε, ο άλλος αρχηγός. Ναι, αλλά να καταλάβει. Ο πρωθυπουργός της χώρας, εκείνο που έκανε η κυρία Λαγκαρία. Ένας είναι ο αρχηγός, ο Ζαγοράκης. Ναι, εντάξει, με το 7 το είπαμε. Ναι. Εκείνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ένας ο πρωθυπουργός της χώρας τι έκανε ως αντίδραση. Πάγωσε τις ενδιάμεσες συμφωνίες, τις μνημονιακές συμφωνίες και τις πάει μετά το Σεπτέμβριο. Καλά, δεν έκανε.
Καλή δίνηση. Πολύ, πολύ καλά έκανε, αλλά ξέρετε. Πάω σε, επειδή φοβάται τον Σαμαρά και άλλους οι οποίοι θα του φύγουν και τον. Κύριε Ζουράρη, το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι η Ελλάδα. Πρώτα το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας, ξέρετε ποιο είναι. Τώρα θα σας δείξω κάτι. Μην με συγχύσεις και εμένα τώρα στα γεράματά μου. Θα σας δείξω κάτι τώρα για να καταλάβετε, αλλά πρέπει να το βρω. Για δείτε λίγο. Τώρα ένα λεπτό, ποιο είναι. Για δείτε κάτι εδώ. Στα γεράματά μου. Αυτό το βλέπετε. Για ανοίξτε πάλι full screen. Δείτε αυτό. Αυτό το βλέπετε. Για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στη μέση. Στη μέση. Ναι, ναι. Παίζουν το παιχνίδι που λέμε πετάει, πετάει μέλισσα, το ξέρετε. Ο Αετός, ο Αετός. Ναι. Αγελάτε. Αυτή είναι η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή η ομάδα που βλέπετε είναι από το Τέτοβο. Και είναι η πρωταθλήτρια Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Και πανηγυρίζουν. Και παίζουν αυτό το παιδικό παιχνίδι. Πετάει, πετάει η μέλισσα. Τώρα άκουσα σου. Βλέπετε να είναι το πρόβλημά τους η Ελλάδα. Εάν εσύ περιόριζες το Βόρεια Μακεδονία και Βόρεια που μου σπάνει το κατώτερο στρατοπηγικό μου υποσύστημα, στα γεράματά μου μάλιστα, θα έκανες πολύ καλύτερα και τη δουλειά σου. Τι, πού είναι το πρόβλημα τώρα. Εγώ φταίω. Εσύ έχεις πει. Εσύ συγκεκριμένα. Εγώ έχεις πει ποτέ την έχεις πει ποτέ την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ. Και πού διαφωνούμε σε κάτι. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση σε εσένα τώρα. Λες Βόρεια Μακεδονία και Βόρεια Μακεδονία. Πες μου λοιπόν στον κόσμο, κύριε Ζουράρη, παγκόσμια πρωτοτυπία. Ως Θεσσαλονικιός τι είμαι, Νότια Μακεδονία είμαι. Όχι Κώστα μου Ζουράρη, άκουσέ με. Υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Μπορείς να μου πεις που είναι η Νότια, η παγκόσμια πρωτοτυπία. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει Νότια, να σου το πω εγώ. Γιατί το είπε ο Εθνάρχης. Και τελειώσαμε. Μία φορά το είπε. Και έκλαιγε όταν το είπε. Ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, κύριε Θωμαίδη. Παρακάτω την κουβέντα, γιατί θα την ανεβάσουμε πολύ τώρα. Πάντως ο Κώστας Ζουράρης αρνείται να πει Βόρεια Μακεδονία. Ο Κώστας ο Ζουράρης ξέρει ότι δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Αυτό ξέρει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μόνο μία Μακεδονία. Τόπο Εθνάρχης, τα πάμε. Και είναι. Υπάρχει ένας αρχηγός, το 7. Πάντως, είναι μόνο μία Μακεδονία και δεν μπόρεσε να πει παραπάνω γιατί έκλαιγε. Δάκρυσε γι' αυτό. Οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, κύριε καθηγητά, έχουν αποδεχτεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία για τη γειτονική μας χώρα. Και η κυβέρνηση στην οποία ήσασταν μέχρι και υφυπουργός, και η σημερινή έχουν αποδεχτεί αυτήν την ονομασία. Κύριε Θωμαίδη, να το αποδεχθούμε. Εγώ πρώτος λέω η Βόρεια Μακεδονία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην εφαρμόζουν ούτε τα συμφωνημένα. Εντάξει. Όχι, αυτό παραπάει. Εντάξει. Αυτό παραπάει. Δόθηκε, προσέξτε όμως κάτι να το πω. Δόθηκε η ταυτότητα η γλώσσα. Έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Κακός κάκιστα δόθηκε. Γιατί δόθηκε. Λέει το 77 στην Αθήνα η γλώσσα. Ορίεται ο κύριος Μπαμπινιώτης. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ δεν αναγνωρίστηκε η ελληνική γλώσσα του 77 στην Αθήνα. Θα μπορούσε ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αναγνωρίσει την ελληνική, τη μακεδονική γλώσσα στην Αθήνα το 77 που ήταν πρωθυπουργός. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Καλώς. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αλλά δυστυχώς τώρα προσέξτε. Κώστα Ζουράρη, γιατί τώρα είναι μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Από εδώ και πέρα. Ακούστε τι επιτρέπεται στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι τρελό. Δεν επιτρέπεται να πει Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Μακεδονίας και επιτρέπεται να πει Μακεδονική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, ότι έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και ήδη οι άνθρωποι ονομάζονται Ολυμπιακή Επιτροπή της Μακεδονίας και ουδείς κάνει τίποτε. Ουδείς. Από την πλευρά τη δική μας. Επειδή εσένα βλέπω τώρα και θα ξεσπάσω σε αυτό που πρωτοβλέπω, αποσύρομαι. Και επιστρέφω εκεί που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην πρωτεύουσα του Σαντζακίου της Νότιας Μακεδονίας, που είναι η Σαλονίκ. Καλό βράδυ, κύριε καθηγητά. Γεια σου, γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Να είστε καλά.